Και το ζητούμενο πλέον για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι οι επενδυτικέ επιλογέ. Το χρηματιστήριο το οποίο θα πάρει νέο αίμα, αναφέρομαι στην Optima Bank, συμφερόντων του ομίλου Βαρδί Βαρδινογιάννη, η οποία κυρίε και κύριοι θυμίζω πρόκειται να εισαχθεί το τριήμερο 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει το αεροδρόμιο Βενιζέλο το πρώτο του 2024, θα ακολουθήσει η Λάμδα Μόλ στην κατρική τη Λάμδα, Λάμδα Development επίση το 2024. Αυτό πόσο καλό είναι να ανανεωθεί το ενδιαφέρον, κύριε Αγγελετόπουλο, των επενδυτών, την ίδια στιγμή που έχουμε αποχωρήσει εταιριών οι οποίε πλήγωσαν την αγορά, μείωσαν την κεφαλοποίηση. Αναφέρομαι και στο πλαίσιο του Μήλου Γεράρδου και στην Ελγέκα του κυρίου Κατσιώτη. Τι λέτε. Λοιπόν, το είχαμε ξανασυζητήσει και εδώ. Το, το, ένα, από τα προβλήματα που έχει το ελληνικό χρηματιστήριο είναι πρόβλημα, πρόβλημα επιλογών. Ε, αυτό έχει κάπω βελτιωθεί, δηλαδή έχουν αυξηθεί λίγο οι όγκοι. Είδαμε μεγαλύτερη κινητικότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσει και αξιόλογε μικρομεσαίες επιχειρήσει. Έχουμε κάποιε αποχωρήσει, οι οποίε όμω δεν συνέβαλαν, συνέβαλαν στην κεφαλαιοποίηση, όπω είναι το Πλαίσιο Παραγωγήματο Χάρη, αλλά δεν συνέβαλαν τόσο πολύ στον ημερήσιο mm. κύκλο εργασιών γιατί η ελεύθερη διασπορά ήταν περιορισμένη. Είναι, είναι κρίμα βέβαια εταιρείε από το Πλαίσιο να μην είναι ενεργέ μέσα στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, αυτό είναι επιλογέ των... των βασικών μετόχων. Η είσοδο λοιπόν καινούριων επιχειρήσεων και ειδικά μεγάλων επιχειρήσεων είναι επιβεβλημένη. Ναι. Και είναι μια προσπάθεια την οποία πρέπει να. μια πολύ έντονη προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνει η ΧΑΕ για να φέρει εταιρείε όπω το Βενιζέλο ή Όπτιμα ή άλλε μεγάλε εταιρείε που είναι εκτό αγορά μέσα στο προ διαπραγμάτευση. Ταυτόχρονα υπάρχει μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μα να πείσουμε μικρότερε επιχειρήσει να μπουν στο χρηματιστήριο και να καταλάβουν ότι είναι ένα πόλο ανάπτυξη για αυτέ και πιστεύω ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 23 και, στο... και κυρίω μέσα στο 24, γιατί πια ίσω είναι πιο φτηνό να κάνει εισαγωγή και να mm. δώσεις δώσει μετοχέ από το να πα να δανειστεί ο... με, με, σχεδόν Ακριβώς. μηδενικό επιτόκιο. Αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα του χρηματιστήριου. Ακριβώ. Η άδληση κεφαλαίων, άρα. Με μια σωστή επιχείρηση εξετάζει τι αναλλακτικέ τη. Ναι. Για να αντλήσει κεφάλαια για να υλοποιήσει ένα απεξιακό πλάνο. Εκεί είναι και ο λόγο που εμεί γίναμε και σύμβουλοι στην εναλλακτική αγορά, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί θα υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι, εταιρεών ε, που θα θέλουν να μπουν, να αναπτυχθούν mm -hmm. και να κάνουν μετάταξη mm -hmm. μετά στην κύρια, όπω τρανό παράδειγμα, η ΕΕΝΕΤ παράδειγμα. Ναι, 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 βέβαια, που ξεκίνησε. η πορεία που έκανε βέβαια. και από την ένα και Που θυμίζει για μένα περιπτώσει τύπου Τσιπίτα και Μιτιλινέο, οι οποίοι ξεκινήσανε από χαμηλά Εσεί τότε θυμάστε ήταν παράλληλη αγορά και σιγά σιγά κύρια αγορά και γίνανε αυτέ οι εταιρείε που γίνανε, έτσι. Ναι, νομίζω αν ο κύριο Μίχο δει την αποτίμηση του Μητυλινίου και το παράλληλο. Ε, βέβαια, εγώ αυτό λέω. Αυτό φέρετε. να του πείτε. Τα... Αυτό είναι παραδείγμα 38. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ελληνική οικονομία. Πώ βλέπετε, αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πλέον η οποία έχει ανταγωνιστεί τον εαυτό τη, φαντάζομαι, πρέπει λίγο να επιταχύνει, α πούμε, γιατί εντάξει, καλά τα ισοκομματικά και όλα αυτά που συμβαίνουν, οι αριθμίε των τελευταίων ημέρων, αλλά νομίζω η οικονομία, οι μεταρρυθμίσει είναι αυτέ που ναι, θέλουν να βλέπουν οι αγορές. Ε. Πρέ, πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μου, η, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Αυτό, αυτό. Η ταχύτητα απονομής τη δικαιοσύνης είναι το, η σημαντικ, το σημαντικότερο έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε αυτή τη χώρα. Ε, αν θέλουμε να έχουμε επενδύσεις, να έχουμε πολύ περισσότερες επενδύσεις και πολύ μεγαλύτερου εύρους mm -hmm. και βεληνικούς επενδύσεις, μεγέθους επενδύσεις, ε, είναι νομίζω το, το νούμερο ένα. Δεν το ξέρω πώς, ναι, 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 ναι. Δεν, δεν είμαι υπουργός, αλλά πρέπει, πρέπει οπωσδήποτε, θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Έτσι. Και εκεί αυτό το οποίο βάζουν και όλοι οι επενδυτές, όταν κάνουν επενδύσεις. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας αυτό ευχαριστώ αυτό πολύ. Είναι.